Συναδέλφισες και συνάδελφοι, εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου της Εύβοιας, θα ήθελα να σας μεταφέρω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς, την αλληλεγγύη του συνόλου των εργαζομένων της Εύβοιας, του συνόλου των συνδικάτων, του ιδιωτικού, του δημόσιου τομέα, άλλων φορέων, όπως αυτή εκφράστηκε και στην πρόσφατη σύσκεψη που κάναμε στο Εργατικό Κέντρο και συζητήσαμε μεταξύ άλλων και το θέμα της εξέλιξης του αγώνα της ΛΑΡΚΟ. Σας διαβεβαιώνουμε ότι και στην Εύβοια το σύνολο των εργαζομένων, των συνδικάτων, των φορέων παραμένουμε πιστοί στο σύνθημα ΛΑΡΚΟ ανοιχτή, εργασία για όλους, διασφάλιση των δικαιωμάτων, το σύνθημα που κοσμεί και θα συνεχίσει να κοσμεί μέχρι το τέλος και το κτίριο του Εργατικού Κέντρου της Εύβοιας, και δεσμευόμαστε ότι το σύνθημα που γράφεται και εδώ πέρα, ότι οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ θέλουμε καμίνια μηχανές να βάλουμε μπροστά, θα τα διατηρήσουμε και στην περιοχή τη δικιά μας, μαζί με τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ και τα υπόλοιπα σωματεία, αναμένα μέχρι πραγματικά να ανάψουν τα καμίνια της ΛΑΡΚΟ και να μπουν μπροστά τα μεταλλεία. Είναι πραγματικά ελπιδοφόρο αυτό που σήμερα γίνεται. Πριν 4 χρόνια ξεκίνησε αυτός ο ελπιδοφόρος αγώνας που ενέπνευσε όλους μας και συνεχίζουμε να τον πάμε βήμα-βήμα μαζί. Σήμερα νομίζουμε ότι είναι πραγματικά ελπιδοφόρο αυτό που εκφράζεται εδώ πέρα, που ξεκίνησε στην περιοχή της Λοκρίδας και είναι παράδειγμα και για τις υπόλοιπες περιοχές που δραστηριοποιείται η ΛΑΡΚΟ. Αυτή η κοινή συμπόρευση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ με τους αυτοαπασχολούμενους, τους βιοπαλαιστές αγρότες, για τα κοινά προβλήματα, αυτό το κοινό μέτωπο που χτίζεται για να αντιμετωπίσουμε όλη την κατάσταση, νομίζουμε ότι είναι ένα παράδειγμα που δεσμευόμαστε κι εμείς από την πλευρά τη δικιά μας, θα προσπαθήσουμε και στην Εύβοια να το πραγματοποιήσουμε, να το κάνουμε πράξη, γιατί πραγματικά και στη δικιά μας περιοχή αντίστοιχες θα είναι οι επιπτώσεις από την αρνητική εξέλιξη στο θέμα της ΛΑΡΚΟ. Με αυτή την έννοια, και στην περιοχή τη δικιά μας είναι ελπιδοφόρο και η ανακοίνωση των συλλόγων και των φορέων των χωριών γύρω από τα μεταλλεία της Εύβοιας, που εκφράζουν τη συμπόρευσή τους σε αυτόν τον αγώνα. Σε αυτή τη δύσκολη φάση που έχουμε μπροστά μας, βήμα το βήμα, στην ίδια αλυσίδα θα συνεχίζουμε να προχωράμε και στο τέλος θα είμαστε νικητές. Καλή δύναμη.